στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνη, μετά από εισήγηση Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και κατόπιν ομόφωνη απόφαση, παρατείνονται τα πρόσθετα περιοριστικά μέτρα στου Δήμου Κοζάνη, Εορδέα και Βοήου μέχρι Τετάρτη 6 Ιανουαρίου στι 6 το πρωί, διότι το, η... επιδημιολογικό φορτίο και όλοι οι δείκτε στην περιοχή παραμένουν σε υψηλά επίπεδα παρά την μικρή μείωση των ενεργών κρουσμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμο Κοζάνη έχει αυτή τη στιγμή 96 ενεργά κρούσματα, όταν είχε 152 πριν Μία εβδομάδα περίπου. Ο Δήμο Εορδέα έχει 73 ενεργά κρούσματα από 115 που είχε στι 23 Δεκεμβρίου και ο Δήμο Βοήου 34 από 35 κρούσματα που είχε στι 23 Δεκεμβρίου. Πολλά από αυτά τα κρούσματα είναι νέα και αυτό μα προβληματίζει και οδήγησε, ήταν ένα από τα κριτήρια που οδήγησε την Επιτροπή να προχωρήσει στην παράταση των μέτρων. Ο ταυτόχρονα όμω αποφασίστηκε ομόφωνα η άρση των μέτρων για του Δήμου Σερβίων και, τον Δήμ, και Βελβεντού. Καθώ σε αυτού του δύο Δήμου ο αριθμό των κρουσμάτων έχει μειωθεί σε δύο και τρία αντίστοιχα ενεργά κρούσματα, χωρί να έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Σχετικά με την τοπική ενότητα θεσπιέων του Δήμου Αλιά...